καλοδεχούμενο το επίδομα, αλλά θα προτιμούσαμε μια πιο σταθερή λύση. Εμείς ζητάμε την επιστροφή των δώρων και όχι με ψίχουλα να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των ενστόλων. Για φιλοδόρημα που θα επιστρέψει ουσιαστικά στα κρατικά ταμεία πριν καν πιστωθεί στους λογαριασμούς, τους κάνουν λόγο αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, λίγο μετά την πρωθυπουργική εξαγγελία για την καταβολή έκτακτου επιδόματος. Δεν πρέπει να μένουμε στα επιδόματα. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα από τις αρχές του χρόνου και για τους μισθούς των αστυνομικών, ώστε επιτέλους να υπάρχει μια αύξηση, ώστε να μπορεί ο απλός αστυνομικός να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις. Όπως εξηγούν οι συνδικαλιστές των σωμάτων ασφαλείας, τα 600 ευρώ που προβλέπεται να καταβληθούν σε αστυνομικούς και λιμενικούς και τα 500 στους πυροσβέστες εξανεμίζονται αυτόματα από τις κρατήσεις που αναμένονται, αλλά και τις βαριές οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν και εκείνοι, όπως κάθε νοικοκυριό στο τέλος του έτους. Έχουμε φτάσει σήμερα σαν κοινωνία με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Πιστεύω ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αυτά τα 600 ευρώ. Οποιοδήποτε επίδομα δώσει η κυβέρνηση στους αστυνομικούς, σίγουρα το αξίζουμε, διότι όλο αυτό το καιρό έχουμε αποδείξει ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί δίπλα μας και οικονομικά. Τι να πρωτοαναφέρουμε, τον Εύρο, την πανδημία. Μιλούν μάλιστα για κοροϊδία, καθώς δημιουργείται η εντύπωση στην κοινωνία ότι βγαίνουν ωφελημένοι. Ωστόσο, υπενθυμίζουν ότι το κράτος οφείλει να αποκαταστήσει τις αποδοχές τους με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παραμένουν ανεφάρμοστες από τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις. Σίγουρα είναι μια αναγνώριση και θα βοηθήσει το οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά τις δύσκολες ημέρες των εορτών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις πάρα πολλές ώρες περεργασίας που είχαμε όλο το χρόνο, οι οποίες δυστυχώς χορηγούνται σε ρεπό, τα οποία λόγω της προστελέχωσης δεν μπορεί κανένας υπάλληλος να πάρει. Οι ίδιοι ζητούν να επιστρέψουν τα δώρα και να χαρακτηριστούν τα επαγγέλματά τους ως επικίνδυνα, ως οφείλει να πράξει η πολιτεία, ώστε να είναι αχρίαστη κάθε επιδοματική πολιτική που δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις. Ώστε να δικαιωθούν τόσο οι νεκροί μας, τόσο οι τραυματίες μας, οι οικογένειές τους, αλλά και η ενεργεία αστυνομική. Μη ζητάμε την επιστροφή των δώρων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποσό των 600 ευρώ. Ζητάμε την επιστροφή των μισθών εκεί που ήταν και πριν.